Αισθήματα έντονης δυσαρέσκειας και προβληματισμού για να το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής με πρωταγωνιστή οδηγό λεωφορείου του υπεραστικού ΚΤΕΛ, ο οποίος ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Μπαρμπάτη Κέρκυρα μεταφέροντας γύρω στους 50 επιβάτες, στην πλειοψηφία τους Βρετανούς και Αλβανούς, σε κατάσταση αμόκ άρχισε ξαφνικά να βλαστημά, να χτυπά το τζάμι του λεωφορείου και το τιμόνι και γενικά να επιδεικνύει μια πρωτοφανή συμπεριφορά που αν μη τι άλλο δυσφημεί το νησί του, ενώ θα μπορούσε ακόμη και να προκαλέσει κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Από τις 9 ώρα το πρωί και θα χανίσουν λες και είναι τι. Δεν τους έφτανε όλη μέρα. Γίδια. Ασεβαστείτε έναν άνθρωπο που δουλεύει. Σεβασμός ρε! Respect! Someone who's working! Respect! 15 μέρες χωρίς να έχω και να χανίζετε όλοι. Quiet! Άντε κ***. Be silent! Βίντεο που τράβηξε με το κινητό του επιβάτης του λεωφορείου κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει τον έλεγχο και βρίζει διαρκώς τους επιβάτες, ακόμη και όταν κάποιοι από αυτούς τους ζητούν να σταματήσει. Ο οδηγός έδειξε την ενόχλησή του με αυτόν τον τρόπο γιατί κάποιοι επιβάτες γελούσαν, ενώ ανάμεσα στα άλλα που ξεστόμησε υποστήριξε ότι εργαζόταν για 15 συνεχόμενες ημέρες χωρίς ρεπό και τη συγκεκριμένη μέρα ήταν στο τιμόνι από τις 9 το πρωί. Τους ισχυρισμούς του οδηγού αντέκρουσε μιλώντας στο Σταρ ο πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ Τάσος Τσιμπούλης που έθεσε άμεσα σε διαθεσιμότητα τον οδηγό, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του λεωφορείου. Επειδή υπόθηκε ότι ο οδηγός αυτός δουλεύει συνεχόμενα 15 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, μπορώ να πω με βεβαιότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχω, ότι ο οδηγός αυτός είχε ρεπό και καθόταν τις 11, τις 12 και τις 16 του μήνα. Όπως επίσης είπε ότι δούλευα από τις 9 το πρωί. Αυτό είναι επίσης αναλυθές. Ο οδηγός αυτός ναι μεν ξεκίνησε 9 το πρωί, αλλά 11.30 με 1 το μεσημέρι είχε ένα κενό διάλειμμα το οποίο μπορούσε να ξεκουραστεί, να πιει τον καφέ του, να πάει τη βόλτα του και να πάει όπου ήθελε. Στη συνέχεια πήγε ένα δρομολόγιο τη 1, επέστρεψε στις 2.30 και από τις 3 μέχρι τις 4.30 πάλι είχε ένα διάλειμμα. Εφεδρικός βέβαια, αλλά δεν πήγε πουθενά. Άρα είμαστε στα πλαίσια της νομιμότητας ως προς το ωράριο λειτουργίας του λεωφορείου αυτού. Το καταδικάζω βέβαια αυτό το γεγονός, αυτό καθεαυτό το γεγονός. Πράγματι η συμπεριφορά του οδηγού ήταν ανεπίτρεπτη. Εγώ αμέσως μόλις αντελήφθηκα και ενημερώθηκα για το γεγονός, αμέσως τον έθεσα σε διαθεσιμότητα, δεν δουλεύει πλέον στο λεωφορείο του, μέχρι να εξακριβωθούν και να διερευκαθεί η υπόθεση όπως ακριβώς έγινε και ποιες αλήθειες και ποια πράγματα έπρεπε να υποθούν ή να μην υποθούν. Είναι και ιδιοκτήτης του λεωφορείου αυτού, έχει έρθει στην οικογένεια του ΚΤΕΛ την τελευταία δεκαετία, δεν είναι από πάρα πολλά χρόνια, και δούλευε περιστασιακά στο λεωφορείο του. Έχει να δουλέψει στο υπεραστικό ΚΤΕΛ, είχε να δουλέψει στο υπεραστικό ΚΤΕΛ περίπου ένα χρόνο, γιατί έλειπε στο εξωτερικό και οδηγούσε λεωφορείο επίσης σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν κάνω λάθος της Γερμανίας, και προδημήνου ήρθε εδώ και εξέφρασε την επιθυμία να εργαστεί στο λεωφορείο του, στο ιδιόκτητο λεωφορείο του. Είχε όλα τα έγγραφα τα οποία απαιτούνταν για να οδηγεί, δηλαδή το δίπλωμά του, το ΠΕΗ του, ό,τι χρειαζόταν. Και είναι ένας έμπειρος οδηγός. Και είναι ένας έμπειρος, εμπειρότατος. Τώρα πώς έφτασε σε αυτό το σημείο αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο δεν γνωρίζει, δεν μας έχει δώσει άλλες φορές δικαιώματα τέτοιου, τέτοια δικαιώματα. Πάνω στα νεύρα του κάποιος όταν δεν τα ελέγχει μπορεί να συμβεί και κάτι κακό. Γι' αυτό και εγώ αμέσως το σταμάτησα, τον έθεσα στη διαθεσιμότητα. Έχω ήδη ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και έκανα έκθετο το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι σύμφωνο με την απόφασή μου να δεθεί σε διαθεσιμότητα και έχω ειδοποιήσει και τον γιατρό εργασίας να κάνει πρόσθετες, να τον εξετάσει πρόσθετα. Δεν μπορώ να τον βρω, γιατί μετά την ειδοποίηση που του είχα πει ότι σταματάει από το λεωφορείο και σε θέλει τροχέα να πας εκεί πέρα, γιατί πρέπει να καταθέσει το δίπλωμά του και το σταυρογράφους του για περαιτέρω έλεγχο, δεν μπορώ να τον βρω. Αλλά είναι και περισσότερο, εγώ μέχρι εκεί μπορώ να κάνω. Περισσότερο είναι θέματα της πολιτείας που πρέπει να κοιτάξει, δηλαδή να τον ελέγξει περισσότερο ως προς το δίπλωμά του, την ψυχολογική του κατάσταση και όσα πρέπει να... Αν πρέπει να του αφαιρεθεί το δίπλωμα, δεν είμαι αρμόδιος παραδείγματος χάρη εγώ. Δεν σας έδωσε ο ίδιος. Δεν του έδωσα περιθώρια τέτοια.
Απλώς του είπα ότι η συμπεριφορά σου ήταν ανεπίτρεπτη, δεν οδηγείς άλλο το λεωφορείο σου εάν δεν διευκρινιστεί η υπόθεση. Σταμάτησε, το κατάλαβε και από εκεί και πέρα έχασε και την επικοινωνία μαζί του.